αγωνιστούμε για να πληρωθούν επιτέλους αυτά που οφείλονται. Απλώς τάξιμο υπάρχει από τον Δήμο Κορίνθου. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα για θέλει αυτό να... Άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Πετρέλαιο το νερό για μας, αλλά πού είναι. Πετρέλαιο, αυτό που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα από αγώνα πάλι, και το έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Το Δήμο Φενιού μιλάει για το πετρέλαιο, δεν ξέρω αν ακούσατε. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν πετρέλαιο για τα σχολεία, το δημοτικό και το γυμνάσιο, και πριν που ήταν τα παλιά δημοτικά σχολεία, από τις εταιρείες της Motorola. Και εμείς έχουμε, και εμείς έχουμε. Θα σας δείτε και εσάς. Πάλι καλά. Συμβάλλια δεν έχει. Είστε χυμάδιο εκεί για αυτό. Όχι όλοι τη σεζόν. Εξασφαλίζουμε. Μπορεί να εξασφαλιστεί κάποια ποσότητα πλέον για κάποια χρονική περίοδο από εταιρείες οποίες στα πλαίσια του θεσμού της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης προσφέρουν είτε χρήματα είτε σε είδος. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πολλοί εμείς το έχουμε αξιοποιήσει. Μπράβο που έχετε αξιοποιήσει και εδώ στην Παλία. Και πιστεύουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή την πρόσθετη πηγή, είτε σε είδος είτε σε χρήμα, από τις εταιρείες αυτές. Για το πετρέλαιο, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το έχουμε. Τώρα που είναι και πιο ισχυρός ο Δήμος, μπορούμε να κουνιόμαστε ακόμα περισσότερο στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι και παρμένες. Λέω ότι ο Δήμος κάτω είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πλεωμένος. Τι θα γίνει τώρα ο Δήμος και ο κάθε Δήμος έχει κάποια χρέη. Πρέπει να εξετάσουμε αν αυτά τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν από τις επενδύσεις που έκαναν. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί ένας Δήμος να έχει χρεωθεί και να έχει επενδύσεις σε ένα παραγωγικό τομέα, ο οποίος το αποφέρει πολύ περισσότερο από τα τοκοχρεωλήσια τα οποία οφείλει. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Δεν αρκεί μόνο να δούμε. Πράγματι, ο Δήμος Σικιονίων έχει ένα χρέος. Όμως αυτό πρέπει να το εξετάσουμε, εάν μπορεί να ανταποκριθεί σαν να το κοπριολύσει, αν εκεί που έχει επενδύσει το δάνειο που πήρε είναι παραγωγικό και μπορεί να πληρώνει τα τοκοχρεωλήσια. Αν έχει επενδύσει παράδειγμα για να πληρώσει λειτουργικές δαπάνες, τότε έχει πρόβλημα. Αν έχει επενδύσει όμως να αγοράσει ένα χωράφι, μια εκμετάλλευση η οποία ένα ακίνητο κτίριο, η οποία το νοικιάζει ή δημιουργεί μια παραγωγική μονάδα, μια παραγωγική εκμετάλλευση που αποδίδει στο Δήμο, έχει οικονομικά ωφέλη ο Δήμος από αυτά και καλύπτει τα τοκοχρεωλήσια του, τότε καλώς έκανε και πήρε το δάνειο. Όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου. Αυτό όμως που είναι σίγουρο και σας το είπα, είναι ότι ο Δήμος έχει πολλές ανελαστικές δαπάνες για πολλά λειτουργικά έξοδα, τα οποία πρέπει να γίνουν πολλές περικοπές. Ο Δήμος Σικιονίων αυτό που έχασε σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αφορούν το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΑΣ, το οποίο δεν έκανε εγκαίρως προτάσεις στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όπως γνωρίζετε, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΑΣ είχε διάρκεια 5 χρόνια, από το 2005 αρχές μέχρι το τέλος του 2009, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 2011. Μέσα σε αυτή την πενταετία, από το 5 μέχρι το 9, θα έπρεπε όλοι οι Δήμοι να έχουν σχεδιάσει, να έχουν εκπονήσει μελέτες, να έχουν δημοκρατήσει έργα και να έχουν εκτελεστεί. Εάν
μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάποιοι δήμοι δεν κατάφεραν να απορροφήσουν, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, να δημοπρατήσουν έργα και να απορροφήσουν χρήματα που ενώ είναι διαθέσιμα, δεν είναι διαθέσιμα στο ταμείο. Πρέπει να διεκδικηθούν. Κάποιοι δήμοι δεν έκαναν αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω για ποιους λόγους, τη γραφειοκρατία, την ανεπάρκεια, τη διοικητική, δεν κατάφεραν να απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Έτσι χάθηκαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αντιθέτως, στο Δήμο το δικό μας, στον Δήμο Φενερού, απορροφήσαμε στο 100% τα αναπτυξιακό πρόγραμμα Θησέας, δημοπρατήσαμε και τις εκτόσεις των εκτόσεων. Εκεί χρειάζεται η οργάνωση του Δήμου, απαιτείται να έχεις μία τεχνική υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και μία οικονομική υπηρεσία η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις. Εδώ χρειάζεται μία σωστή οργάνωση, αλλά πάνω απ' όλα κυρίως θέλει ότι η πολιτική απόφαση, βούληση και την πολιτική θέληση. Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι την ψήφο σας στις 7 Νοεμβρίου για να ξεκινήσουμε, μάλλον έχουμε την κινημένη ταχύτητα, να μπορέσουμε να βάλουμε το Δήμο σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.